Πασχάλη, καλώς ήρθες στο Πάμε Δανάη. Να ευχηθώ καλή σεζόν. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Σε προσωπικό επίπεδο, πώς το ζήσες αυτό το καλοκαίρι? Για σένα ήταν εύκολο ή δύσκολο? Είχα χρόνο για εμένα, την οικογένειά μου στην εξοχή. Έκανα πολλές δουλειές. Εγώ στις διακοπές δεν μπορώ να κάνω αυτό που λέει ο κόσμος διακοπές. Δηλαδή, πάμε στην παραλία, κάνουμε μπάνιο, ξαπλώνουμε, περιμένουμε να στεγνώσουμε μας και ο ήλιος, πίνουμε μια μπύρα, ένα καφέ, διαβάζουμε ένα βιβλίο, άντε πάλι στη θάλασσα, αυτό. Δεν το έχω. Δεν σε αρέσει το στυλ? Δεν μ' αρέσει. Σεζλόγκ, αντιλιακά. Δεν μ' αρέσει. Όλο αυτό το πράγμα δεν το μπορώ. Ούτε αυτό, ούτε αυτούς. Περνώντας τα χρόνια, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και πολλά πράγματα. Και, ξέρεις, κόβουν λίγο αλυσίδα. Δηλαδή, καθένας κάνει ό,τι θέλει πια, όχι ό,τι καταλαβαίνει. Και δεν μ' αρέσει να είμαι σε ένα μέρος που οι άνθρωποι κάνουν ό,τι τους κατέβει στο μυαλό. Θα σε κοπάνε να είναι ένα αυτό που είσαι ρε και τι έγινε, λες, ξέρεις τι από πριν. Όταν κάποιος έχει αυτήν την υπερβολική οικειότητα που μπορεί να έρθει και να σε ακουμπήσει και να σε χτυπήσει και να σε πιάσει, το έχεις αυτό ή σε ενοχλεί? Το έχω μια χαρά. Απλώς έχω και στιγμές που δεν το έχω, όπως όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει, όποιο συνάδελφο και να ρωτήσει, θα σου πει ότι κάποια στιγμή καθόμουν και έτρωγα και ήρθε ένας και μου έδωσε μια στην πλάτη και μου φύγει μπικιά από το στόμα. Έχει γίνει, ναι, με τους περισσότερους από μας έχει γίνει. Δεν έχω το προνόμιο. Εντάξει, δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι ωραίο αυτό, η αλήθεια ενός συμβεί. Δεν είναι ωραίο. Ή μιλάς, λες κάτι, έρχεται τώρα να βγάλουμε μια φωτογραφία. Όχι, να μην βγάλουμε μια φωτογραφία. Δηλαδή, γιατί να βγάλουμε μια φωτογραφία? Πέρυσι το καλοκαίρι, ας πούμε, έρχεται μια. Παχύνατε, Λέω, σε ρώτησε κάτι. Σε ρώτησε κανείς κάτι? Πού ήμουν πιο παχύς? Τώρα αδυνάτησα. Δεν ήρθε καμία να μου πει αδυνάτησες όμως. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το θράσος που έχουν οι άνθρωποι πια. Που νομίζουν ότι είναι κατάλληλοι και αρμόδιοι για όλα. Αυτό με ενοχλεί. Είναι η τρίτη σεζόν της Γης της Ελιάς. Η καλύτερη. Εδώ γυρίζουμε πια στις παλιές ιστορίες, οι οποίες νομίζω ήταν πολύ στιβαρές και είχαν ενδιαφέρον. Υπάρχουν εκκρεμότητες της Χάιδος από τον πρώτο κύκλο, οι οποίες έρχονται μπροστά. Έχουμε την δική μου ιστορία με την Ιουλία. Έχουμε τη δική σου ιστορία με την Ιουλία. Δηλαδή, έρχεται κάποια στιγμή ο Ισίδωρος και μου ζητάει συγγνώμη για όλη αυτή τη στάση όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι αυτή η ιστορία με την Ιουλία, η οποία είναι, έρχεται και μας πάει στο πρόαρε της. Πριν εσύ δημιουργήσεις οικογένεια με την Αρετή, θα υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ναι, είναι η κόρη μας. Είναι η κόρη μας, η οποία δεν την έχουμε γνωρίσει ποτέ, δεν μας έχει γνωρίσει ποτέ η κοπέλα. Πώς προσπαθούμε να χτίσουμε ένα δεσμό, μια σχέση. Είναι εξαιρετικές αυτές οι σκηνές. Εμπλέκεται η Αρετή, βέβαια, με τον δικό της τρόπο. Τα παιδιά μου. Αυτά που γνωρίζουμε ήδη. Μα έχουν μια αδελφία, η Ορθαλή. Η Βρετάκη. Αλλάζει όλο το σκηνικό. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει υιοθετηθεί κτλ. Και, ποιο ξέρει τι έχουν πει και ποιο ξέρει πώ και ποιο ξέρει τι. Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, τι είχε συμβεί εκείνη τη στιγμή που η Ιουλία αποφάσισε. Εμείς ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε. Δηλαδή εσείς θα ξέρετε τι έχει συμβεί. Ναι. Και εκεί είναι το τράγικο όλη τη υπόθεση. Σε αυτή τη δουλειά που κάνεις, έχεις ζήσει αυτό το φαινόμενο, ξέρεις, της απόρριψης ή να μην ξέρεις γιατί ο άλλος δεν σε πήρε τελικά ενώ είχες τις προδιαγραφές για αυτό το ρόλο? Μου έχει συμβεί έτσι κατάφορα, ξεδιάντροπα, μία φορά στο κινηματογράφο, όταν κάναμε την Βασιλική. Βέβαια. Έχει έρθει ο Βαγγέλης ο Σεμντάρης, ο σκηνοθέτης της ταινίας, από την Αργεντινή. Όπου εκεί στο Μαρντελ Πλάτα το φεστιβάλ έχω πάρει το πρώτο βραβείο εγώ. Και μου φέρνει το βραβείο. Και πάω στο σπίτι του να πάρω το βραβείο. Και αφού μου δίνει το βραβείο, μου λέει: ξέρεις, ετοιμάζω μια ταινία με έναν ανθιπύλαρχο του Ιππικού το 22 στη Σμύρνη κτλ. Κτλ. Είναι 35 χρόνια, είναι αυτό. Με περιέγραφε εμένα δηλαδή. Ήσουν εσύ. Ναι. Ναι, λέω ναι. Μου λέει: ξέρεις κάποιον να τον παίξει? Γι' αυτό σου λέω: αυτό ήταν χυδαίο. Και ήσουν και βραβευμένος ηθοποιός του. Μα μου κράταγε το βραβείο, στο ευθύς μου το έφερε. Είχα πάρει το κρατικό, είχα πάρει αυτό, είχα πάρει στο Κάιρο. Δεν του είχε αρέσει μάλλον που είχε βγει ο ηθοποιός του και εγώ. Οποιοςδήποτε ηθοποιός, πάνω από την ταινία, πάνω από τον ίδιο. Αυτό είναι χυδαίο. Πασχάλη, έλα. Εσύ την ηλικία σου τι λες? 57. Ποια θεωρείς ότι είναι η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σου? Αν πρέπει να πω κάτι,
είναι ότι από το 7 και για 5 χρόνια περάσαν πάρα πολύ δύσκολα από άποψη δουλειάς. Δεν υπήρχε δουλειά. Τότε αναγκάστηκα και έφτιαξα μια μικρή δική μου εκδοτική, τίποτα δηλαδή, απλώς αναλάμβανα εγώ την έκδοση του βιβλίου για να μην έχω μεσάζοντες και φόρτωνα τα βιβλία σε ένα βανάκι που είχα και γύρναγα, έκανα περιοδία με τα βιβλία και πούλαγα τα βιβλία για να ζήσουμε. There is a house in New Orleans. Θέλω να έρθω σε ένα πιο ωραίο κεφάλαιο της ζωής σου, τα παιδιά σου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο. Τα δύο Α. Ο Αχιλλέας και η Αλεξάνδρα. Σε τι φάση είναι ο καθένας τους? Κοίτα, η Αλεξάνδρα λοιπόν έχει μεγαλώσει πια. Είναι 7. Και μπορούμε και μιλάμε. Κάνουμε πράγματα μαζί. Και την περιμένω γιατί έρχονται τα επόμενα χρόνια που θα μοιραστούμε πολλά πράγματα. Ο Αχιλλέας είναι σε σκληρή, βαριά εφηβεία. Χωρίς αυτό να είναι κακό. Είναι 17. Είναι 17. Είναι 17. Παίζει το μπάσκετ του, έχει το σχολείο του, έχει τις παρέες του, αυτά. Είναι ανεξάρτητος. Είναι ανεξάρτητος τον άλλο. Αχιλλέα, δηλαδή, άμα το αφήσεις χρήματα, όχι τρελά, άμα το αφήσεις χρήματα, ξέρει τι να κάνει. Μπορεί να ζήσει. Η εφηβεία των παιδιών είναι η διαδικασία ενηλικίωσης των γονέων. Η Αλεξάνδρα. Δεν ζει στην Αθήνα. Όχι. Ζει στην Έδεσσα επάνω. Ωραία. Άλλο το αίσθημα του γιου και άλλο το αίσθημα της κόρης. Το κορίτσι πάντα σε κρατάει σε μεγαλύτερη εγρήγορση, σε μεγαλύτερη τσίτα. Κάποιος, κρίνοντας από ένα παρουσιαστικό, θα πει: ο Πασχάλης είναι αυστηρός. Δηλαδή μπορεί να πει, ξέρω εγώ αυτό. Τι αυστηρός, μωρέ. Αυτό θέλω να μου πεις. Αν αυστηρός. Λέω στον άνθρωπο που είναι μεγάλος Αχιλλέας, ας πούμε, και μιλάμε για πράγματα. Αυτό γιατί την Αλεξάνδρα δεν τη μαλώσει. Είναι παιδάκι ακόμα. Ωραία. Και σε μισή ώρα τον παίρνω και του λέω συγγνώμη, ας πούμε, και αυστηρός. Και εκεί είσαι. Το κάνω και στη δουλειά αυτό το πράγμα. Κάτι, επειδή ήμουν κουρασμένος, επειδή αυτό. Παίρνω τηλέφωνο, λέω συγγνώμη. Με ρωτά τον Αντρέα, ας πούμε, που είναι από τους πιο πρόσφατους συνεργάτες. Έχω ζητήσει συγγνώμη, είχες δίκιο. Λαχταράς να έχεις, ξέρω εγώ, προσωπική ζωή, λαχταράς να υπάρχει μια γυναίκα στη ζωή σου. Δεν ξέρω. Ή λίγο έχεις καταλαγιάσει. Δεν ξέρω. Αυτό με τις γυναίκες είναι λίγο περίεργο πια. Υπάρχουν άνθρωποι που, ξέρεις, μέχρι με το ένα πόδι στον τάφο λέει θέλω εγώ να έχω μια σύντροφο. Εγώ δεν αισθάνομαι αυτή την ανάγκη απαραίτητα. Δεν το αισθάνομαι. Αν βρεθεί, αν υπάρξει, αν, δεν θα πω όχι, αν το αισθανθώ, ότι εδώ είμαι καλά. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι την ανάγκη να έχω οπωσδήποτε έναν στο σπίτι που το περιμένει. Ή να περιμένω εγώ κάποιον, ας πούμε, να τον δω οπωσδήποτε σήμερα. Ή να τον ακούσω οπωσδήποτε σήμερα. Έχεις μείνει αρκετό καιρό χωρίς μία σύντροφο στη ζωή σου. Ναι, αρκετό. Αρκετό. Έγινε λίγο συνήθεια πια. Ναι, αλλά το βράδυ δεν έχεις μία αγκαλιά. Και τι είναι απαραίτητα καλή αγκαλιά, δηλαδή. Επίσης, αν όλη την ημέρα έχεις μοιραστεί 32, δηλαδή, αν έχω εγώ με την Ιουλία 8 σκηνές κρεβατικές. Άστα. Ή πώς το λένε, που κλαίει, που κλαίω, που κάνω, που δείχνω. Με έναν τρόπο. Τα ζήσες. Το έχεις ζήσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ειλικρινά σου ευχόμαστε αυτή να είναι η πιο ωραία και ενδιαφέρουσα σεζόν της δικής της Ελιάς. Σας ευχαριστούμε όλοι μαζί.